Ηλία, είδα κάποια ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσα σε εσένα και στον Τάκη. Τι ακριβώς έγινε? Δεν θέλω να το αποκαλέσω ένταση, γιατί εγώ δεν είχα καμία ένταση. Ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Εντάξει, το κατάλαβα από όταν πήρα να δώσω το χέρι μου στον Τάκη ότι δεν ήταν πολύ δεκτικός, επειδή είχε χάσει. Γενικά, σήμερα δεν ήταν η μέρα του. Είχαμε δει ότι είχε προκαλέσει πανικό και στον Κόκκινο Πάγκο πριν. Είδαμε το Σάκη που είναι πιο ήρεμος, πιο ψυχρός. Δεν ήταν η μέρα του, εννοείς, σε θέμα ψυχολογίας? Ναι, εντάξει. Δεν μιλάω αγωνιστικά, γιατί. Πιστεύεις ότι εγώ τον έκανα τον Τάκη? Εγώ τον ξανά στον Τάκη γενικά πολλές φορές. Είναι ένας πάρα πολύ δυνατός παίχτης. Αλλά εδώ πέρα δεν κρινόμαστε μόνο για το αγωνιστικό μας κομμάτι. Έτσι, Ηλία, ναι. Θεωρώ ότι το να φέρεις, το να ρίξεις το τοτέμ γρήγορα δεν είναι το παν εδώ πέρα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία βοηθάνε την ομάδα, βοηθάνε την ψυχολογία όλων των παιχτών, γιατί περνάμε πολύ δύσκολα. Εγώ συγκεκριμένα, όταν μίλησα με τον Μάριο, επειδή εκεί πέρα δημιουργήθηκε ένταση, μίλαγε στον Μάριο και εγώ πήγα μπροστά στον Μάριο και του λέω: Μάριε, επειδή είμαστε αυτή τη στιγμή πάμε να παίξουμε ένα πολύ σημαντικό αγώνα, σε παρακαλώ, ό,τι θέλετε να πείτε μετά. Μάριε, έγινε αυτό. Γιατί όταν. Αυτό έγινε, Μάριε. Όταν εγώ και χθες που έπαιζα για το αυτοκίνητο και ο Τάκης δεν έπαιζε, έρχονταν, μου μιλάει, γενικά μου μιλάει συνέχεια. Το έχει βρει τώρα, μου μιλάει όλη την ώρα. Σε πειράζει όλη, αυτό δηλαδή. Δηλαδή και όταν φεύγουν οι κάμερες, έρχεται και μου τη λέει. Χθες μου λέει: Δεν του παίρνει το αμάξι με τίποτα. Του λέω: Δεν πειράζει, άσε με να παίξω, σε παρακαλώ. Σου είπα: Δεν παίρνει το αμάξι με τίποτα. Δεν μου το είπες. Σου είπα: Δεν παίρνει το αμάξι με τίποτα. Δεν το παίρνει το αμάξι με τίποτα. Δεν μου το είπες. Όχι, δεν σου είπα ποτέ. Δεν μου το είπες. Τι λες, δεν ψεύτη. Τι λες, δεν ψεύτη, πού σου είπα? Οι δυο μας. Πού είμαστε? Στη γιατρό είμαστε. Ήταν η Σταυρούλα και η Στέλλα, του είπα τίποτα, του μίλησα, παιδιά. Δεν έχω ιδέα. Σταυρούλα, είμαστε μαζί την ώρα. Μίλησε, είπα τίποτα τέτοιο. Σε παρακαλώ, πάρε θέση, Σταυρούλα. Θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι ο Τάκης δεν μπορεί να διαχειριστεί τις ήττες του με τίποτα. Πήγα να του δώσω το χέρι μου και μόνο που δεν με έβρισε. Οπότε, μιλάς, μόνο που από εκεί και με πέρα. Με από το πρώτο λεπτό που παίζουμε εδώ πέρα, δεν το έχω έξω. Τάκη μου, δεν είπα έξω. Δεν είπα έξω. Δώσω το χέρι μου που πήγαμε εκεί πέρα. Και έψαχνα να σε βρω που είσαι στο χέρι μου και είχες κρυφτεί από πίσω για να μην σου μιλήσω. Μιλές για μένα. Ο Τάκης διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Ναι, εγώ διαστρεβλώνω. Κυριολεκτικά αυτό που το λέω δεν τον κατηγορώ, γιατί δεν το βλέπει. Βλέπει κάτι άλλο. Βλέπει κάτι. Ωραία, παιδιά, να συνεχίσουμε στο συμβούλιο, γιατί θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει ένταση. Ας μείνουμε λιγάκι στο αγωνιστικό, σας παρακαλώ. Καλά. Κερδίσαμε, πολύ πολύ χαρούμενος για την απόδοση της ομάδας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και χαίρομαι που το βράδυ θα πάμε ήρεμοι στο συμβούλιο.